Γεια σας φίλοι μου, καλησπέρα. Είμαι πολύ στεναχωρημένος, πολύ νευριασμένος και πολύ απορριμμένος από μερικούς. Αλλά τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταλάβατε ήδη που θέλω να απευθυνθώ. Χθες μίλησα με το φίλο μου τον Γιώργο Τοσμπέκη που κέρδισε το κλουβί και μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει «Γιάννη, θέλω να ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά τον Κατερινιώτη να μου δώσει το προφίλ του, να μπω μέσα να του στείλω ένα μήνυμα». Του λέω «Γιώργα ρε, δεν γίνεται να σου το δώσω, γιατί καταρχάς δεν θυμάμαι το όνομα του, το έχω ξεχάσει, γιατί δεν ήθελε ο άνθρωπος να δώσω τα στοιχεία του με τίποτα». Και λέω «Κοίταξε να δεις, ούτε προφίλ ξέρω αν έχει, απλά μου είχε στείλει ένα μήνυμα, δεν θυμάμαι ούτε καν αν ήταν στο Instagram, αν ήταν στο Messenger, δεν θυμάμαι παιδιά, ειλικρινά δεν θυμάμαι». Και λέω «Το Γιώργο, κοίταξε, άμα θέλεις να τον ευχαριστήσεις, κάνε ένα βιντεάκι, άμα θέλεις και γουστάρεις, με τις ευχαριστίες σου μέσα, στον Κατερινιώτη και να τα ανεβάσω εγώ, να του τις πεις εκεί, γιατί δεν μπορώ να το βρω, τον Κατερινιώτη». Και μου λέει αμέσως, λέει «Τραβάω ένα βίντεο και τα ανεβάζω». Μου στέλνει το βιντεάκι ο άνθρωπος και τα ανεβάζω, χωρίς να φανταστώ ότι θα υπήρχαν μερικοί ανόητοι και θα κάνουν τέτοια σχόλια. Και ένας λόγος που ανέβασα το βίντεο δεν ήταν μόνο γι' αυτό. Ήταν ο λόγος γιατί λέμε ότι είμαστε 8.000 άτομα ομάδα, έτσι. Από αυτούς υπάρχει η περίπτωση ένα ή δύο από όλους αυτούς τους 8.000 να έχουν κάποιες υποψίες, να λένε κάτσε, περίμενε ρε εσύ. Μήπως ξέρω εγώ, Γιάννης, κάνα κλουβί από όλα αυτά, δεν το κληρώσει και το κάνει τσακαπίκο, μας κοροϊδεύει, ξέρω εγώ και έτσι. Και ένας λόγος που ανέβασα το βίντεο, σαν απόδειξη, είναι και αυτός. Άλλωστε δεν χρειάζονται και αποδείξεις, γιατί μπορούν να το πουν όλοι όσοι έχουν κερδίσει μέχρι τώρα. Τι σχόλια ήταν αυτά που κάνατε ρε παιδιά? Καλά δεν τρέπεστε μερικοί? Και δεν έχω σε ποιον να απευθυνθώ, γιατί γι' αυτό επιμένω, βάλτε ονόματα, να ξέρω με ποιον μιλάω. Βρήσε, αλλά βρήσε επώνυμα. Μη μου βάζεις gamer και μου λέει «Καλά, αυτός βέτυχε να τύχει το κλουβί». Επειδή δεν το έτυχες εσύ ρε φίλε gamer παράδειγμα, ζήλεψες? Επειδή δεν σου κάτσε η μπήλια και έκατσε στο παλικάρι? Και σας πείραξε δηλαδή το βίντεο που τράβηξε που ήταν ευρυγόνες ο φακός από τα κινητά και δείχνει το πρόσωπο παράξενο? Τι σχόλια ήταν αυτά ρε, πάτε καλά ρε. Ρε εσείς θα πάτε φαντάρια και εσείς θα ψηφίσετε? Εσείς θα πάτε μπροστά την κοινωνία? Μιλάω για ένα ποσοστό παιδιά τώρα 1,5 με 2% έτσι, από όλους τους Έλληνες, από όλους την νεολαία. Αυτή είναι πιστεύω εγώ πιτσιρικάδες το πολύ μέχρι 12 χρόνων ηλικία. Ένας άνθρωπος σοβαρός σοβαρεύει από τα 14-15, οριμάζει και μετά και είναι δύσκολο να κάνει τέτοια σχόλια. Εγώ πιστεύω ήταν πιτσιρικάδες. Αλλά δεν μπορείς να πυροβολείς έναν άνθρωπο έτσι χωρίς λόγο, έναν νορμάλ και παλίκαρο σαν τον Γιώργο. Καθίστε καλά ρε, τι είναι αυτά? Όπως και τον άλλο το παιδί που ανέβασα ένα βίντεο, σας είπα για μένα που έβαψα τα μαλλιά μου και λέει ένας ο Βαψομαλιάς και ο Τάδε, πώς τον είπε, πώς το χαρακτήρισε, δεν θυμάμαι, που είχε κερδίσει το πουλάκι του πρώτο πέρσι, ο Σουρμέλ νομίζω, το Σουρμέλ 9 ο φίλος μου, και το κατέβασα το βίντεο όπως θα κατεβάσω και αυτό. Λοιπόν, και για να βάλουμε τα πράγματα σε μια άκρη, δεν θα δεχτώ ξανά κανέναν με ξένο όνομα του τύπου gamer κάτω παύλα GR, του τύπου μην πω όμως μέσα και εδώ τώρα ονόματα, θα δεχτώ μόνο ελληνικά και μάλιστα μην πω και κεφαλαία. Έτσι, εγώ έχω ένα επίθετο το οποίο είναι τεράστιο, μεγάλο, δεν χωράει στην ταυτότητα με το ζόρι. Όταν πάω σε κάποιες δουλειές με το ζόρι το γράφουνε, μία μάλιστα στο ταμείο με λέει, τη λέω με διαλυτικά στο γιώτα και με κοιτούσε έτσι. Σπουδαγμένη γυναίκα ρε παιδιά στο ταμείο από πίσω και μου λέει τι είναι τα διαλυτικά. Δεν ήξερε τι είναι τα διαλυτικά για να τα βάλει στο κοτσαπού ή τις δύο τελίτσες ρε παιδιά. Ακούτε να φανταστείτε τώρα. Και είναι ένα, πώς να το πω, όχι γέλιο, ένα παράξενο επίθετο ρε παιδί μου. Και όμως το έβαλα με ελληνικά εκεί, ναι έτσι γουστάρω, Έλληνας να πούμε. Και σε κλήρωση στα σχόλια θα δεχτώ. Βάζετε, αρκεί να μην βρίζετε. Αλλά στις κληρώσεις από εδώ και πέρα, όποιος δεν έχει παιδιά ελληνικό όνομα, δεν θα κληρώνεται, σας το λέω. Έτσι, να εξηγιόμαστε. Και σε σχόλια
όπως αυτά εδώ που κάνετε χώμα ένα παιδί το οποίο βγήκε να πει τη χαρά του, να δηλώσει την ευχαρίστησή του και να πει το ευχαριστώ στον άνθρωπο αυτόν που έκανε αυτή τη δωρεά, που ήταν μέσα στη χαρά, του κόψατε το γέλιο, δύο-τρία τσογλάνια. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Σταμάτα και σε επιτελεία. Πήγα για περπάτημα με το κινητό και δεν έχει ομιλία καθαρή. Και όταν κάνω ένα χιλιόμετρο, με λέει τελεία, τελεία, τελεία. Αντί να είναι ένα χιλιόμετρο. Καταλάβατε? Τι θέλετε? Κλείσε. Α, φέρετε. Thanks. Πιούμε και ένα ζαγάκι μετά από το περπάτημα. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, η Βάσο Ισουάνη με τα μελισσοκομικά, ο φίλος ο Χαράλαμπος με τις φωλιές, όλοι αυτοί που κάνουν δώρα, παιδιά, τα κάνουν δώρα γιατί γουστάρουν και θέλουν ένα κανάλι καθαρό, όμορφο. Δεν μπορείτε να μιλήσετε πιο όμορφα? Δεν πρέπει να βρίζετε? Γιατί μιλάτε τον άνθρωπο έτσι, το συνάνθρωπό σας? Αγώνα κάνουμε. Εδώ κοιτάξτε. Α, φίλε Γιάννη Κίτσι, πήγα σήμερα το μεσημέρι. Μην γελάσεις. Πήγα σήμερα το μεσημέρι να παραδώσω το κλουβί και δεν είχα μάσκα, φίλε μου. Μπήκα στο κτίριο των ΚΤΕΛ, δεν είχα μάσκα, το σκέφτηκα τελευταία στιγμή, δεν είχα ούτε στο αυτοκίνητο που πάντα έχω και δεν το ρίσκαρα και γύρισα πίσω γιατί έχει και η αστυνομία εκεί πέρα. Θα το πάω αύριο να ξέρει σίγουρα, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο να σας δείξω, ρε παιδιά? Να τα. Με λένε τα παιδιά, πόσο θα κοστίσει να ξέρω να έχω λεφτά μαζί του? Όχι, ρε παιδιά, λέω. Δικά μου είναι τα έξοδα. Πλάκα κάνετε? Δεν με περισσεύουν όμως. Έτσι, το κάνω από την καλή μου καρδιά, αλλά μην μου κάνετε και τέτοια σχόλια, μου κάνετε την καρδιά μαύρη, να πούμε. Κάνουμε ένα καναλάκι εδώ, λέμε για τον έρωτά μας, για την κάρνα μας, για τα πουλιά μας, για τα καναρίνια μας. Σας δίνω το δικαίωμα να συμμετέχετε, να ανεβάζω βίντεο, να ανεβάζετε δικά σας βίντεο. Αλλά με αυτό στο σημείο να ντρέπομαι να ανεβάζω βίντεο, γιατί θα κάνετε κάποια ηλίθια σχόλια σαν αυτά. Όχι, ρε παιδιά, το κλείσω. Τι το έχω, και ένα κέρδος έχω? Δεν έχω κέρδος, μέσα για μέσα μπαίνω. Να δούμε και την άλλη απόδειξη. Να του Νικολάου. 7 ευρώ για γρεβενά και 6 ευρώ για καρδίτσα. Αυτά εδώ. Καταλαβαίνετε? Τουλάχιστον σεβαστείτε αυτό το πράγμα. Και αύριο θα δώσω άλλα τόσα. Τώρα βλακία κάνω που τα δείχνω. Αλλά με αναγκάζετε, ρε παιδιά. Με αναγκάζετε. Για την ψυχή της μάνας μου το κάνω. Yo, perdón.